Η επόμενη δομή δεδομένου που μελετάμε είναι το MAP. Το MAP είναι το μεταφράζουμε απεικόνηση, αντιστοιχεία ή λεξικό. Και αν θυμάσαι, στο πρώτο μάθημα που κάναμε για τα αντικείμενα, είπαμε ότι πρακτικά ένα αντικείμενο έχει αυτό το ρόλο. Δηλαδή, είναι στην ουσία μια απεικόνηση, μια αντιστοιχεία, ένα λεξικό. Με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε κλειδιά, τα οποία κλειδιά απεικονίζονται σε τιμέ. Το ίδιο ακριβώ είναι και το MAP. Το MAP, δηλαδή, κατευθείαν το μυαλό, πρέπει να πηγαίνει ότι είναι παρόμοιο με το αντικείμενο, ποια είναι η μοναδική τους διαφορά, είναι ότι σε αντίθεση με τα αντικείμενα, τα κλειδιά μπορούν να είναι οποιοδήποτε τύπου δεδομένων. Ενώ μάθαμε ότι στα αντικείμενα είναι είτε συμβολοσυρές τα κλειδιά ή σύμβολα, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν τα κλειδιά μπορεί να είναι οτιδήποτε και αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποιες εφαρμογές. Δηλαδή μπορεί να θες να κάνεις αντιστοιχεία όπου τα κλειδιά για παράδειγμα να είναι primitives. Εντάξει, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με τα αντικείμενα, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα map. Και τα sets και τα maps μπήκαν μάλιστα στην ES6 έκδοση της JavaScript, ήταν κάτι το οποίο υπάρχει σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού και έτσι λοιπόν προσθέθηκε και στη JavaScript στην περίφημη αυτή έκδοση. Για να δούμε πώς θα κατασκευάσουμε ένα map, έχουμε μια συνάρτηση κατασκευαστή λοιπόν map, όπου αν το βάλουμε και έχουμε ένα άδειο map, ενώ αν του βάλουμε ένα iterable θα γίνει αρχικοποίηση με τα στοιχεία του iterable, αλλά η μορφή του iterable πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Πρέπει δηλαδή το iterable να έχει στοιχεία τα οποία να είναι πίνακες, τα οποία να έχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο να είναι το κλειδί και το δεύτερο να είναι η τιμή. Τώρα για να το καταλάβεις αυτό, να εδώ έχει ένα παραδειγματάκι, να, μία μορφή, αυτό που υπογραμμίζω μόνο κοίτα, έτσι. Δηλαδή, έχει ένα πινακάκι εδώ πέρα, όπου το πινακάκι περιέχει υποπίνακε και κάθε υποπίνακα είναι ένα πίνακα με δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο θα χρησιμοποιηθεί σαν κλειδί και το δεύτερο θα χρησιμοποιηθεί σαν τιμή. Εντάξει, μόνο με αυτή τη μορφή πρέπει να είναι λοιπόν το iterable. Το iterable να περιέχει μέσα του πίνακε, που ο κάθε πίνακα να είναι πίνακα με δύο στοιχεία και το πρώτο στοιχείο του πίνακα να είναι κλειδί και το δεύτερο στοιχείο του πίνακα να είναι τιμή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα και αυτό με τη σειρά του είναι iterable που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε διαπέραστα στοιχεία με την for of, εντάξει, όπως ίσχυε και αυτό και για το set και βλέπουμε τις δύο βασικές μεθόδους του map που είναι πήγαινε και πρόσθεσε ένα ζεύγος κλειδιού τιμής και πήγαινε επίσης και φέρε μου την τιμή ενός κλειδιού. Για να πάμε να χώσουμε ένα καινούριο ζεύγο κλειδιού τιμή, έχουμε τη set. Set λοιπόν, πρώτο όρισμα το key, δεύτερο όρισμα το value. Αυτό το οποίο κάνει είναι ότι θέτει τη τιμή του κλειδιού key ίση με τη value. Και αν το κλειδί υπάρχει ήδη, κάνει ενημέρωση τη τιμή του και επιστρέφει αναφορά στο map που σημαίνει ότι και πάλι μπορούμε να κάνουμε αλυσίδωση. Και έχουμε το get με ορισμένα κλειδί το οποίο επιστρέφει την τιμή του κλειδιού key. Και θα επιστρέψει undefined αν το κλειδί δεν υπάρχει μέσα στο map. Πάμε να το δούμε τώρα όλο αυτό με ένα εκτενές παράδειγμα και να δούμε όλες αυτές τις μικρολεπτομέρειες. Οπότε η πρώτη παρατήρηση που σου είπα, εντάξει, συνίσταται σε αυτά τα οποία βλέπεις εδώ. Δηλαδή, καταρχάς φτιάχνετε ένα κενό map και αμέσως μετά πηγαίνουμε και χώνουμε το ζεύγος το κλειδί είναι συμβολοσυρά και η τιμή είναι συμβολοσυρά. Ενώ στο επόμενο παράδειγμα το κλειδί είναι primitive, είναι ο αριθμός 1 και η τιμή είναι συμβολοσυρά. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσαμε φυσικά να το κάνουμε σε ένα αντικείμενο. Δεν μπορούσαμε να έχουμε σαν κλειδί τον αριθμό 1. Αμέσως μετά βλέπεις και την προσθήκη ενός ακόμα παράουρου κλειδιού, δηλαδή έχουμε το κλειδί να είναι τον άλλο και η τιμή να είναι μία σύμβολο σειρά. Και επιτά όλα πηγαίνουν καλά. Δηλαδή του λέω να κάνει το map get ε, τη συμβολοσυρά, ένα σαν κλειδί και θα μα επιστρέψει την τιμή. Όπου πράγματι αυτή η τιμή είναι το value 1, αμέσω μετά του λέω map.get να μου επιστρέψει την τιμή του κλειδιού που είναι το primitive 1. Άρα λοιπόν θα μου επιστρέψει το value 2. Και μετά του λέω να τυπώσει και όλο το map και όπως βλέπεις στο map, στα entries υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που το αποτυπώνεται στην κονσόλα με το βελάκι και κάθε ένα αντικείμενο έχει ένα κλειδί και μια τιμή. Λοιπόν, μετά πάμε παρακάτω. Σε αυτό εδώ βλέπει ότι γίνεται η αρχικοποίηση με οποιοδήποτε iterable και είπαμε ότι iterable είναι και το ίδιο το map. Άρα του λέω εδώ πέρα να αρχικοποιήσει το map 2 με βάση το map. Και η εκτύπωσή του λοιπόν οδηγεί στο ίδιο πράγμα όπω πριν. Και τώρα εδώ θέλει λίγο προσοχή αυτό που σου είπα. Ότι εντάξει, όταν έκανε την αρχικοποίηση με άλλο map νομίζω ήταν προφανέ. Αλλά όταν κάνω αρχαιοποίηση με άλλο iterable πρέπει τα στοιχεία του iTerable να είναι ζεύγη κλειδιού τιμή μέσα σε πίνακα. Συνεπώ, εδώ γυρνάω και του λέω ότι το πρώτο στοιχείο θα έχει κλειδί το key 1 και τιμή το value 1. Το δεύτερο στοιχείο θα έχει κλειδί το 2 και τιμή το value 2. Και εδώ θα έχει κλειδί το undefined και value 3. Και όπως βλέπεις όλα πηγαίνουν καλά, δηλαδή η αρχικοποίησή τους γίνεται όπως πρέπει και να εδώ το τρίτο map. Και στο τέταρτο παράδειγμα απλά βλέπεις εδώ πάλι την αρχικοποίηση με το πινακάκι. Έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα γίνεται αρχικοποίηση του map, όπου γίνεται αρχικοποίηση με βάση κάποιο iterable, που iterable είναι το set, αλλά τα στοιχεία του iterable πρέπει να είναι πίνακε πρέπει να είναι ένα πίνακα, ο οποίο να περιέχει πίνακε που περιέχουν δύο στοιχεία. Αυτά λοιπόν για τι βασικέ πράξει, πώ κάνουμε την αρχικοποίηση, πώ κάνουμε το set ενό κλειδιού και πώ κάνουμε ανάσυρση τη τιμή ενό κλειδιού από ένα